Καλησπέρα και από μένα. Η χαρά είναι δικιά μου, θέλω να πω. Και το εννοώ γιατί υπάρχουν ομιλίες και ομιλίες. Και υπάρχουν ομιλίες που βγαίνουν από μέσα σου και ομιλίες που έχουν να κάνουν με κάτι πιο τεχνοκρατικό και κάτι πιο επιφανειακό. Λέω ότι η χαρά είναι δικιά μου γιατί οι ηλικίες που βλέπω είναι κάτι που με κάνει να θέλω να δώσω ό,τι περισσότερο μπορώ. Έμαθα ότι είσαστε εδώ από τις 6.30. Θα να πει ότι έχετε υποφέρει από τις 6. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε την επόμενη ώρα όσο πιο παραγωγική γίνεται και ευχάριστη για εσάς, ώστε να αποζημιωθούμε λίγο για το. Να αποζημιωθείτε μάλλον για αυτή την αμονή της μίας ώρας. Θα σας πω κάτι. Τώρα, ο τίτλος είναι Culture of Success. Είναι λίγο έτσι αλαζονικό να μιλήσει κανείς για success, γιατί η επιτυχία είναι κάτι που κρίνεται στο τέλος ενός δρόμου και μπορεί να αλλάξει καμιά φορά τα σύνορα της επιτυχίας και της αποτυχίας. Είναι πολύ κοντά. Και ξαναλέω ότι η χρονική διάρκεια είναι μεγάλη για να βγάλεις ένα συμπέρασμα στη ζωή σου, σε όποιες σχέσεις και να είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, πιστεύω επίσης ότι είναι τα βιώματα αυτά που ζούμε, που μας κάνουν ό,τι είμαστε, και αυτά είναι περισσότερο που ήρθα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Περισσότερο σαν μια αφετηρία για το σκέπτεστε, δηλαδή για ένα ερέθισμα του τι μας προκαλεί κάθε βίωμα, παρά για να πω δογματικά ότι αυτά είναι τα βιώματα και αυτές είναι οι αποφάσεις και αυτές είναι οι σκέψεις που κάνουν κάποιον πετυχημένο ή μη. Αν λειτουργήσει καλά. Αυτό ακριβώς σας έλεγα για την νοοτροπία που διαμορφώνει το πώς θα κινηθούμε σε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Είναι από τη μία προφανώς το DNA μας, από την άλλη τα βιώματα που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, και όταν λέω βιώματα εννοώ από τις σχέσεις που είχαμε στην παιδική μας ηλικία, στην εφηβεία, αλλά και μετά τις αναστροφές είχαμε, ποιους καθηγητές είχαμε που μας επηρεάσανε, γιατί σίγουρα έχει παίξει ένα όλο αυτό. Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στην καριέρα μας που μας αφήσαν ένα στίγμα. Όλα αυτά δημιουργούν μια αφετηρία πάνω στην οποία έρχεται, κατά τη γνώμη μου, μια διαρκής προσπάθεια για βελτίωση. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι που είμαστε εδώ σήμερα μοιραζόμαστε την αναζήτηση για βελτίωση, η οποία μπορεί να προέρχεται από πολλά πράγματα. Έτσι, προέρχεται από τους ανθρώπους που συναντάμε κάθε μέρα και πώς τους διαλέγουμε, προέρχεται από αυτά που διαβάζουμε, που είναι μια συνεχής βελτίωση κατά τη γνώμη μου, προέρχεται από τα ταξίδια που κάνουμε, γιατί σου ανοίγουν το μυαλό. Πιστεύω με πάθος ότι όσο περισσότερες εμπειρίες παίρνεις, όσα περισσότερα πράγματα βλέπεις διαφορετικά από αυτά που έχεις συνηθίσει, γιατί όλοι μας έχουμε κάποια δογματικά πράγματα που πιστεύουμε, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Αν δεν τα αλλάξουμε αυτά, αν δεν δούμε κάποια νέα ερεθίσματα, τότε μένουμε στάσιμοι, έτσι. Άρα, αυτό εννοώ όταν λέω continuous evolution και past experiences, και αυτό καθορίζει το πώς θα δράσουμε όχι μόνο στον τομέα τον επιχειρηματικό, αλλά και στις προσωπικές μας σχέσεις, και αν βρεθούμε σε θέση που έχει να κάνει με ηγεσία, με την ευρεία έννοια της ηγεσίας, το πώς θα δράσουμε. Έχω δει πάρα πολλούς έξυπνους ανθρώπους, οι οποίοι όμως αντιδρούν με έναν τρόπο που δείχνει μια δογματική σκέψη, και αυτό τους εμποδίζει να προχωρήσουν μπροστά. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, το IQ ή ακόμη και το EQ που καθορίζουν τελικά το πόσα πράγματα θα πετύχουμε, αλλά πόσο ανοιχτοί είμαστε στην αποτυχία, πόσες φορές θα σηκωθούμε ενώ κάτι μας έχει ρίξει πολύ πίσω, και πώς θα αντιδράσουμε στις αντικσότητες που θα μας τύχουν, περισσότερο από τον τρόπο που θα αντιδράσουμε στις επιτυχίες. Άρα, η υπόλοιπη παρουσίαση, η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη, έχει να κάνει με τα δικά μου βιώματα. Ξαναλέω και το τονίζω, δεν πάει να πει ότι αυτά τα βιώματα οδηγούν στην επιτυχία. Είναι αυτά που μου διαμορφώσαν την νοοτροπία που έχω. Εσείς φαντάζομαι θα έχετε διαφορετικά βιώματα. Άρα, ας τα συζητήσουμε αυτά. Μόλις τελειώσει η παρουσίαση, μακάρι να ανοίξουμε έναν κύκλο ερωτοαπαντήσεων και να συζητήσουμε και αυτά τα πράγματα και τα άλλα που θα πούμε. Θα θίξουμε και το ελληνικό για όποιους ενδιαφέρονται, γιατί νομίζω τελικά κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Καμία παρουσίαση, μάλλον. Όπως υπόθηκε πριν, σπούδασα στη νομική, στο οικονομικό της νομικής στην Ελλάδα. Και ένα πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ενώ είχα καλή διάθεση για να πάω στο πανεπιστήμιο και να συνεχίσω έτσι το δρόμο που ήθελα να ακολουθήσω, θυμάμαι την απογοήτευσή μου όταν πήγα στη Σόλωνος. Άρα προφανώς, ναι, η συνεχίζει η διακατάσταση ή την έχετε ζήσει κι εσείς. Θυμάμαι τους τοίχους που είδα, θυμάμαι καθηγητές που δεν παρουσιόντουσαν, θυμάμαι μαθητές, φοιτητές που δεν υπήρχαν. Ήταν ό,τι πιο απογοητευτικό μπορούσε. Σας μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τη διάθεση, δηλαδή δεν μπήκα στο πανεπιστήμιο με την προοπτική να το αφήσω. Αντίθετα. Αλλά αυτό που είδα συνετέλεσε πάρα πολύ στο να πατάω όσο λιγότερο γινόταν. Τα χρόνια περάσανε, πήρα το πτυχίο κάπως, με οικονομία δυνάμεων, γιατί ένα άλλο που συνέβαινε, θυμάμαι, ήταν ότι θεωρείται κακό να πάρεις καλό βαθμό. Θεωρείται επιτυχία να πάρεις 5, και αντιγράφοντας και αρκετά. Και δεν αποτέλεσα εξαίρεση, έτσι, και αντέγραψα και δεν πάταγα πολύ, και
πέρασα με μήνυμη προσπάθεια. Μέχρι που έβαλα στόχο να πάω στην Αμερική, που αυτό μου ξανά δώσε πάλι ενθουσιασμό και βρέθηκα στο University of Texas Austin, όπου ήταν ακριβώς το αντίθετο. Με το που βρισκόσουν εκεί, είχες 100.000 λόγους να αποκτήσεις κίνητρο και να θέλεις φανατικά να πετύχεις. Ήταν το περιβάλλον το εξωτερικό και ήταν η όλη νοοτροπία που έχτιζες απλά με αυτά που έβλεπες. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Ένα ήταν ότι θυμάμαι σε ένα από τα μαθήματα, Organizational Behavior, ήταν το θυμάμαι ακόμη, όχι από τα αγαπημένα μου. Και. Πέτυχα κανέναν. Ναι, okay. Και διάβαζα όμως, ήμουν, ξαναλέω, πάρα πολύ motivated από αυτά που είχα δει, αλλά έτυχε η πρώτη-δεύτερη εργασία, κάτι είχε γίνει, κάτι σοβαρό και δεν είχα προλάβει να την πάω. Οπότε πάω στον καθηγητή, ελληνική νοοτροπία, έλεγα και την αλήθεια. Του λέω, sorry, you know, I couldn't finish the project in time. Φαντάζομαι μπορώ να το φέρω την Πέμπτη. Με κοιτάζει με πάρα πολύ φιλικό ύφος, να σημειωθεί ότι εκεί όλα είναι first name. Έτσι, μου λέει, OK, but next time. Το next time πήγαινε να πει, το χάσεις αυτό και πας next. Ξανακάνω μια δεύτερη προσπάθεια, του δίνω το λόγο. I don't want to argue with you. Next time, please. Που αυτό με δίδαξε πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, δεν ήταν δικαιολογία, ήταν πραγματικότητα αυτό που μου είχε συμβεί και δεν μπορούσα να ετοιμάσω αυτή την εργασία. Που πάνε να πει όμως ότι υπάρχουν κάποια rules of the game, τουλάχιστον αυτό είναι που απορρόφησα εγώ από αυτό, και καλώς κακώς πρέπει να τα σεβαστείς. Και αυτό ήταν ένα. Το άλλο που μου έχει μείνει ήταν ότι όταν πήγαμε να δώσουμε διαγωνίσματα, είχες ανοιχτά βιβλία, έτσι. Που έδειχνε το πώς εκτιμούν τον τρόπο σκέπτεστε, το διατάφτα και όχι την απομνημόνευση σαν κενό γράμμα. Μάθησης. Το άλλο, τελευταία εμπειρία από το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον, ήταν προσπαθούσα να βρω δουλειά γιατί έπρεπε κάπως να συντηρήσω οικονομικά την κατάσταση και έψαχνα να βρω βοηθός καθηγητή, teaching assistant, έτσι, όχι assistant professor. Και δεν ήταν όμως εύκολο. Είχα πάει 7, 8, 9 φορές. Κάποια στιγμή με είχε πιάσει κατάθλιψη γιατί the clock was ticking και έπρεπε να βρεθεί δουλειά. Ήταν το τέλος του πρώτου χρόνου και θυμάμαι. Επειδή φαινόταν κιόλας το πρόσωπό μου απογοήτευση, είχα έναν πολύ καλό φίλο, με είχε δει, που λέει What's wrong? Του εξήγησα λοιπόν την κατάσταση, το και αυτό, και μου λέει: η πρώτη πόρτα που θα σου ανοίξει θα σε κάνει να ξεχάσεις τις προηγούμενες 9 που κλείσανε. Και ξέρετε, καμιά φορά είναι μια λέξη, για κάποιο λόγο σου κάνει κλικ. Είναι μια λέξη, είναι κάτι που διαβάζεις, είναι μια πρόταση, μου κάνει κλικ και μου έδωσε το κουράγιο που εκείνη τη στιγμή χρειαζόμουν για να χτυπήσω τη 10η πόρτα. Δεν μου άνοιξε 10η, μου άνοιξε 11η. Και όντως, πραγματικά άλλαξε όλο το παιχνίδι. Αυτά είναι τρία μεγάλα μαθήματα. Ξέρετε, είναι τι σου μένει καμιά φορά. Μπορεί να υπάρχουν άλλα σε εσάς πιο μεγάλα, πιο μικρά. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι όσες φορές και αν πέσεις, αν κατορθώσεις και σηκωθείς μία φορά περισσότερο, νομίζω κάνεις ένα μεγάλο βήμα κάποια στιγμή να πετύχεις. Το timing θα αποφασίσει πότε. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια τις περισσότερες φορές φέρνει αποτελέσματα. Άλλο μάθημα που πήρα. Θυμάμαι, είχα βρεθεί πάλι στην Αμερική, μάλλον λίγο μεγαλύτερό σας, και ήταν μια εποχή που στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο ήταν πολύ δημοφιλές, πιο πολύ από το μπάσκετ. Ήταν η εποχή που είχαμε πάρει το Eurobasket, αλλά δεν είχε αρχίσει να γίνεται ακόμη τόσο δημοφιλές. Πάω λοιπόν σε μια χώρα που δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει ποδόσφαιρο το δικό μας, ενώ το ευρωπαϊκό. Το μπάσκετ τους είναι λίγο διαφορετικό από το δικό μας, το NBA. Το συνηθίζω όμως γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός. Οπότε κάτι έπρεπε να βρω να φανατιστώ. Βρίσκω το NBA. Σε ένα χρόνο αποκτώ και ομάδα που συμπαθούσα, που ήταν αυτή με τα μπλε. Ήταν Detroit Pistons. Δεν το περίμενα αυτό. Michigan, that's true. Και είχαν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να μην τα πολυλογώ. Φτάνουν στον τελικό. Στην Αμερική κρατάει 9 μήνες αυτό το πρωτάθλημα. Φτάνουν στον τελικό. Είναι ποιος θα κερδίσει 4 παιχνίδια. Έχουν πάει 3-3. Και το τελευταίο παιχνίδι, το 7ο, γίνεται στο Los Angeles, όπου παίζουν με τους LA Lakers. Έτσι. Μεγάλη ομάδα τότε, πολύ δυνατή. Αυτή εδώ είναι το underdog. Έχω φανατιστεί με αυτούς, έχω μεσογειακό ταπεραμέντο, γιατί οι Αμερικάνοι πιο έτσι, χορεύουν την ώρα που παίζεται το τελευταίο δευτερόλεπτο. Να μην τα πολυλογώ, έχουν κατορθώσει και προηγούνται με 2 πόντους ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι, οι Pistons, στην έδρα των Lakers. Στο τελευταίο λεπτό γίνεται ένα φάουλ, δεν το σφυρίζει ο διαιτητής, τους έχει αδικήσει και λίγο κατά τη γνώμη μου, και χτυπάει και στον αστράγαλο ο καλύτερος ως παίκτης που είναι αυτός, Αζαΐα Τόμας. Αζαΐα Τόμας. Και αυτό κατάλαβα, είναι αληθινή ιστορία. Και
χάνουν στο τέλος. Δηλαδή ήταν ένα καλάθι μπροστά, χάσαν στο τέλος. Χάσαν το πρωτάθλημα. Εμένα οι σφιγμοί μου έχουν ανέβει, έχω στεναχωρηθεί. Λέω τους έσφαξε ο διαιτητής κλπ. Όταν τελειώνει το παιχνίδι, τους παίρνουν αμέσως συνέντευξη. Δηλαδή πριν πάνε στην αίθουσα, ξέρετε, που γίνεσαι πιο πολιτισμένος. Λοιπόν, και θυμάμαι, πάει ο δημοσιογράφος και του δίνει το μικρόφωνο. Βλέπεις λοιπόν ένα παίκτη, που είναι ο καλύτερος σου παίκτης, που έχει τραυματιστεί, που του έχει στοιχήσει αυτό, και πιθανότητα και έχει αδικηθεί, γιατί ήταν όντως ένα λάθος του διαιτητή. Περιμένεις λοιπόν να πει ό,τι περιμένεις να πει. Έτσι. Και λέει η πρώτη του λέξη. Congratulations to LA Lakers. Και το θυμάμαι, έχουν περάσει από 25 χρόνια, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Congratulations to LA Lakers. Είχε χάσει, είχε αδικηθεί και λέει, they had a fantastic season. They deserved it. We have to try again next year and hopefully we'll do it. Και αυτό σε χαράζει. Δηλαδή, εμένα με χάραξε. Γιατί λες πόσο σημασία έχει να μην βρίσκεις δικαιολογίες. Που είχε δικαιολογίες να πει και θα έχει και δίκιο να τις πει. Δεν τις είπε. Είπε ότι του χρόνου θα κάνουμε μια νέα αρχή. Άρα γι' αυτό το αναφέρω σαν ένα άλλο στίγμα νοοτροπίας που υπάρχουν και μερικά πιο καινούργια, δεν είναι δικά μου αυτά, απλά τα αναφέρω σαν δύο ωραία παραδείγματα δύο ανθρώπων που σε αντίξωες συνθήκες, ο Μεν Αντε το Κούμπο, που λέω πάντα το όνομα λάθος και υπόμαθα ότι έχει και γενέθλια σήμερα. Αντίξωες συνθήκες είναι προφανές, την ξέρετε την ιστορία, και η Κορακάκη, η οποία είναι η επόμενη. Έκανε προπόνηση σε ένα ξύλινο υπόστεγο. Άρα, όταν θέλεις κάτι, αν με ρωτούσατε ποιο είναι το πράγμα που μας καθορίζει, που καθορίζει την επιτυχία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θα έλεγα το drive. Είναι δύσκολο να δεις κάποιον που να έχει drive πραγματικό και να μην πετύχει. Δύσκολο. Είναι περισσότερο θέμα χρόνου παρά οτιδήποτε άλλο. Πριν περάσω σε μερικά παραδείγματα από πιο κοντινά από τις εταιρείες που έχω δουλέψει, θα σας πω κάτι άλλο που έχω δει, που κάνει πολύ 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 μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν όλη τη φαιά ουσία που έχουν για να σκεφτούν ποια είναι τα εμπόδια μπροστά τους, εξαιτίας των οποίων δεν μπορούν να φτάσουν στο στόχο. Και υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων, μειοψηφία, που είναι αυτοί που θα σκεφτούν οτιδήποτε θα τους κάνει να φτάσουν το στόχο. Και γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι πιστεύω φανατικά, πολύ από μέσα μου, ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με IQ, EQ αν θέλετε, έχει να κάνει με το πόσο θέλεις να πετύχεις κάτι και πόσο θα σκεφτείς τις λύσεις. Και θα έλεγα, αν κάνω μια σύγκριση, ότι κάτι που εκεί ήταν καλύτερο, ευχαριστώ πολύ, που κάτι που σε αυτή τη χώρα ήταν καλύτερο από τον τρόπο που σκεφτόμαστε εδώ, είναι πώς σκέπτονται μπροστά. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα, είναι μικρή η αίθουσα για παράδειγμα, θέλουμε να βάλουμε άλλους 20 μέσα, πάμε να βρούμε έναν τρόπο, παρά γιατί δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, δεν είναι IQ, είναι πόσο θέλεις να βρεις μια λύση. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στην Ernst & Young. Έτσι. Φαντάζεστε, ήμουν Έλληνας, 23-24 χρονών. Το να δουλέψω, είχα κάποιες προτάσεις, το να δουλέψω στην Ernst & Young τότε ήταν πολύ μεγάλο. Ειδικά τότε ήταν και αλλιώς τα πράγματα, τώρα είναι πιο κοντινά. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία, ξέρετε, ουρανοξύστες, ωραία γραφεία, σε κάνανε και αισθανόσουν σαν να ήσουν the best thing in the world. Μετά μπορεί να βγάζει και φωτοτυπίες, αλλά το recruiting process ήταν πάρα πολύ καλό. Και πας και αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή τη δουλειά, η οποία είναι εξαιρετική, άμα την κάνεις καλά, γιατί το να είσαι auditor εν μέρει είναι λειτουργήμα. Δεν μιλάμε να κάνεις audit στη φωλή και να μην έχεις καταλάβει τι γίνεται. Μιλάω, αν το κάνεις καλά, ή στην Enron, για να λέμε και τα αμερικάνικα. Αλλά αν την κάνεις καλά. Σε μένα απλά δεν ταιριάζει, έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που τους αρέσει περισσότερο το διαδικαστικό ή το να ελέγξουν τα πράγματα είναι καλά, είναι άνθρωποι που είναι πιο πολύ του creative. Εγώ ήμουν στο δεύτερο, απλά δεν μου πήγαινε. Αλλά εκείνο που έμαθα είναι ότι άμα δεν σου πάει, όχι μόνο δεν σ' αρέσει, αλλά δεν κάνεις καλή δουλειά. Και έκανα μέτρια δουλειά εκεί. Έτσι. Έκανα μέτρια δουλειά για μένα, έκανα μέτρια δουλειά για αυτούς που με βλέπανε. Η ουσία ήταν ότι έπρεπε να φύγω και έφυγα κάποια στιγμή από εκεί. Και το μάθημα που πήρα ήταν ότι αν δεν κάνεις αυτό που σ' αρέσει, δεν θα είσαι και καλός. Και μπορεί να πάρει καιρό, γιατί κακά τα ψέματα. Δεν θέλω να πω και να παρουσιάσω μια ονειρεμένη εικόνα. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, καλά, ναι, να κάνεις κάτι που σου αρέσει, αλλά πρέπει να βοηθάνε και οι συνθήκες. Ή μπορεί να μην το βρεις. Ναι, καμιά φορά παίρνει χρόνο. Ας πούμε, η πρώτη δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν όταν πήγα στην Diageo, μια εταιρεία ποτών που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και μια αγγλοσαξονική νοοτροπία. Αλλά αυτό έγινε 10 χρόνια περίπου αφού είχα αρχίσει την καριέρα μου. Έτσι. 8 χρόνια, δεν ξέρω πόσα ήταν. Και μετά στη Λάμδα που κάνουμε άλλα πράγματα που θα πούμε μετά. Εκεί βρήκα πραγματικά αυτό που μου άρεσε. Άρα θέλω να πω, καμιά φορά ταλαιπωρείσαι, καμιά φορά περνάς από διάφορα ups and downs,
Αλλά άμα κάνεις αυτό που σου αρέσει, νομίζω ότι έχεις πολλές πιθανότητες να το κάνεις καλά. Αλλιώς, όσο έξυπνος και να είσαι, όσο και να το θέλεις, άμα δεν σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, δεν σου βγαίνει. Καμιά φορά χρειάζεσαι ένα όνομα για να πει με άλλο τρόπο αυτό που λες, αλλά περί αυτού πρόκειται. The only way to do great work is to love what you do. Μάλλον καταλαβαίνετε από τα πρόσωπα σας βλέπω τι θα πω. Και ας πάμε τώρα λίγο στο παρόν. Το παρόν είναι Lambda, έτσι. Lambda είναι η εταιρεία που δουλεύω τα τελευταία 10 χρόνια. Έγινα διευθύνων σύμβουλος στη Λάμδα το 2009. Κατά σύμπτωση ήταν η χρονιά που άρχισε η κρίση στην Ελλάδα. Nice time. Από το 2007 έως το 2009, αυτή την τριετία την είχα ζήσει σαν CFO στη Λάμδα, όχι σε CEO. Όλα πηγαίνουν με αυτόματο πιλότο, γιατί ήταν τα χρυσά χρόνια. Με όποιους τρόπους, η κατανάλωση ήταν μεγάλη, τα ξέρετε κλπ. Τότε χτιζόταν και το Golden Hall, δηλαδή το 2008 έγιναν τα εγγένεια του Golden Hall, που ήταν μια καταπληκτική χρονιά για την ελληνική οικονομία. Το 7 ήταν η τελευταία και το 8. Είχε ονομαστεί Golden Hall. Και εγώ αναλαμβάνω το Μάρτιο του 2009, που είναι το καταραμένο Hall, γιατί είναι το Mall των πλουσίων και όλοι έχουν γυρίσει. Ξέρετε πώς γυρίζουμε και στην Ελλάδα εύκολα. Και από εκεί που όλοι θέλουν να έρθουν στο Golden Hall, όλοι το βρίσκουν. Και έκανες μια βόλτα κάτω και ήταν κρανίου τόπος. Έτσι δεν υπήρχε κόσμος. Και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και εκεί είχες να αντιμετωπίσεις πολλά διλήμματα. Και ένα δίλημα που για μένα. Θα σας, εντός εισαγωγικών να το βάλω, είναι ψευτοδίλημα, είναι αυτά το brand building, η cost reduction, business major είσαστε, πιθανώς έχετε ακούσει και τις θεωρίες του Porter, αν βασιστούμε σε cost differentiation ή σε... Αν έκανα καλά κάτι τότε, ήταν ότι, και αυτό είναι μάθημα που είχα πάρει πάλι από την Αμερική, ήταν ότι πίστευα φανατικά στο να ακούς τι σου λέει ο καταναλωτής. Είχα μέτριες γνώσεις, για να τρέξω εμπορικά κέντρα, δεν είχα καμία ιδιαίτερη εμπειρία. Έτσι. Δεν είχαμε και στην Ελλάδα εμπειρία, αλλά και εγώ δεν είχα τίποτα. Αλλά αν άκουγες τι σου λέει ο καταναλωτής, πραγματικά να άκουγες, αν άκουγες σου λέει ο πελάτης, πελάτες για μας ήταν αυτοί που μισθώνουν τα μαγαζιά στα εμπορικά μας κέντρα. Έτσι. Είναι το Άττικα, είναι η Ζάρα, αυτοί είναι οι πελάτες. Ο καταναλωτής είναι εσείς. Εσείς που έρχεσαι στα εμπορικά κέντρα. Αν αυτούς τους δύο τους άκουγες και είχες τη διάθεση πραγματικά όμως να ακούσεις, πραγματικά να δουλέψεις μαζί τους, πραγματικά να κάνεις κομίτες με αυτούς και να πείτε με τους πελάτες πώς θα το γυρίσουμε. Και να ακούσεις τον πελάτη που σου λέει: Γιατί έρχομαι εδώ και είναι ένα ψυχρό μέρος. Και του λέει: Γιατί είναι ψυχρό μέρος, και σου λέει: Μα δεν έχετε καφέ, τα έχετε βάλει όλα ξέρω εγώ πάνω. Και δεν έχει ζωή αυτό το πράγμα, και δεν έχει ζεστασιά, και αλλάχτε το φωτισμό, και αλλάχτε αυτό. Ήρισε. Βέβαια, τώρα τα λέω εκ των υστέρων και παρουσιάζονται όλα εύκολα. Δεν ήταν, γιατί εκεί παίρνεις ρίσκα, πρέπει να βάλεις λεφτά. Εμείς βάλαμε λεφτά στη διαφήμιση, γιατί έπρεπε να αλλάξουμε το perception του κόσμου. Είναι δύσκολο, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, να αλλάξει perception. Αν κάτι θεωρείται ακριβό, παίρνει πολύ καιρό για να πείσεις ότι δεν είναι μόνο ακριβό. Γιατί ήταν και ακριβό και αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Αν πρέπει να βάλεις λεφτά στο να κάνεις events που να φέρουν κόσμο, ξέρεις, κάθε μήνας που περνάει, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, γιατί τα έσοδα δεν έρχονται και ανεβάζεις τα κόστη. Αν πεις, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν έχετε έρθει κάποιοι από εσάς στο Golden Hall, έχουμε κάνει κάποιες βεράντες έξω, γιατί τότε ένα που έπεσε, ας πούμε, ήταν ότι απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις. Κάναμε βεράντες. Ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά έτσι. Και εκεί παίζεις λίγο με το χρόνο, γιατί άμα γράφονται αρνητικά νούμερα. Αλλά πρέπει να επιμείνεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ, ότι το profit θα έρθει αν είναι ικανοποιημένος αυτός που αγοράζει τα προϊόντα σου. Απλά παίζεις με το χρόνο. Και καμιά φορά μπορεί να μην τον προλάβεις. Αυτό είναι το μόνο ρίσκο. Που είναι ρίσκο. Και πιστεύω σε αυτό πολύ, ότι με την εξής έννοια, ότι όταν λέμε να ακούς, είναι και ο άλλος να μπορεί να σου πει κάτι αρνητικό. Και αυτό εξαρτάται και από σένα, από τι του λες. Άμα δηλαδή άλλος φοβάται ή άμα του ζητήσει feedback και μόλις δεις ότι σου λέει κάτι ψυχρό, δεις τα μάτια σου και μόνο, χωρίς να πεις κάτι, ότι δεν θα αρέσει το αρνητικό feedback, δεν θα σου πει την αλήθεια, θα φροντίσει να σου πει κάτι που σε κολακεύει. Θα σου πει ότι κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση, παράδειγμα, ενώ μπορεί να έχει βαρεθεί. Αυτό νομίζω takes two, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι αν ο άλλος έχει την ευκαιρία, αν δει ότι ειλικρινά ενδιαφέρεσαι για feedback,
θα στο δώσει και αν το χρησιμοποιήσει, νομίζω πραγματικά ότι είναι θέμα χρόνου να χτίσει είτε ένα καλό εμπορικό, είτε ένα καλό προϊόν, είτε οτιδήποτε καλό. Αυτό είναι ένα μάθημα που το πιστεύω πάρα πολύ. Και εδώ αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι at the end, αυτό είναι 5 χρόνια μετά, από το 9, η πρώτη καλή χρονιά που είχαμε, το τέλος του 13 πια, που είχε αρχίσει το πράγμα να φτιάχνει. Και μετά, ξέρεις, όλα ήταν ωραία και όλα καλά. Αυτό είναι Χριστούγεννα του 17, μια έτσι εικόνα πανηγυρική, αλλά το πράγμα έχει αρχίσει να φτιάχνει για εμάς από το 13. Αλλά πήρε προσπάθεια και πήρε αρκετή αμφισβήτηση μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ένα άλλο σημαντικό θέμα με το να έχεις υπομονή άμα πιστεύεις σε κάτι και το καμιά φορά ή πολλές φορές να σκέπτεσαι ενάντια στο norm, είναι το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης που έχει να κάνει με το business, που έχει να κάνει με το ότι χρειάζονται και ρίσκα. Έτσι. Δηλαδή, είναι δύσκολο να πεις ότι θα ξεφύγεις από μια μέτρια απόδοση, αν δεν πάρεις κάποια ρίσκα. Και τα ρίσκα λένε αυτό ακριβώς, ότι μπορεί και να αποτύχεις και μπορεί μερικές φορές να μην σου βγει. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει δεν μπορεί να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να πετύχει κάτι μεγάλο, αν δεν πάρει κάποιες κινήσεις με ρίσκα. Και άμα, για να σας το πω πιο πρακτικά, στη διάρκεια των χρόνων από το 9 έως το 15, κάναμε 3 επενδύσεις σε μια εποχή που κανείς δεν έκανε επενδύσεις. Δεν υπήρχε ελληνικό τότε, έτσι. Υπήρχαν τα 3 εμπορικά που είχαμε και εμείς βάλαμε 80 εκατομμύρια για να πάρουμε και το πίσω μέρος του Golden Hall, έτσι. Πιθανώς δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε έρθει στο Golden Hall, ελπίζω πολύ. Η Κηφισίας είναι μπροστά. Το εμπορικό κέντρο είναι αυτό που βλέπετε από εδώ έως εδώ, μέχρι την κόκκινη γραμμή. Και αυτό ήταν κενό από πίσω. Και το πήραμε το 2013. Δίνοντας 80 εκατομμύρια στο κράτος, ήταν η πρώτη ιδιωτικοποίηση που έγινε. Το τι ακούσαμε δεν λέγεται. Ότι το πήραμε τζάμπα. Ναι. Σε μια εποχή που δεν επενδύει κανείς, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα τώρα το αναπτύσσουμε. Πήρε 5 χρόνια να βγάλουμε τις άδειες που χρειαζόταν. Αλλά επιμένουμε. Οπότε και του χρόνου πριν τα Χριστούγεννα θα υπάρχει πίσω το πρώτο ενεδρίο στην Αθήνα και πολλά πράγματα για την οικογένεια. Θα είναι κάτι όμορφο. Δεν ήρθα για να κάνω διαφήμιση όμως. Εκεί είχε αρχαία, αλλά πάμε να τα αναδείξουμε. Έρχονται για τα αρχαία. Λοιπόν, μία επένδυση ήταν αυτή, 80 εκατομμύρια. Άλλη μία που κάναμε ήταν στο μολ που είχαμε πουλήσει το μισό κάποτε, το αγοράσαμε πίσω. Αυτό είναι 200 εκατομμύρια. Και εδώ επίσης πήραμε ένα ποσοστό που δεν μας ανήκε. Είναι στη Θεσσαλονίκη, ένα εμπορικό κέντρο που έχουμε. Δεν θέλω να σας μιλήσω τόσο πολύ συγκεκριμένα για τα εμπορικά μας κέντρα ή λεπτομεριακά. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κάναμε 3 επενδύσεις. Το συνολικό τους τίμημα είναι σχεδόν 400 εκατομμύρια. Σε μια περίοδο που δεν γινόντουσαν επενδύσεις. Και ξαναλέω και παίρνεις ρίσκο, γιατί μπορεί να μην σου βγει και δεν είναι over. Ή είναι κοντά στο over. Αλλά αν θες να πετύχεις κάτι πιο μεγάλο, πρέπει να κάνεις κάποια βήματα. Δεν μιλάω για μετέωρα βήματα, δεν μιλάω για βήματα στο κενό, μιλάω για calculated risk, αλλά σίγουρα είναι μέρος μιας πιθανής επιτυχίας που μπορεί κάποιος να έχει. Ήθελα να ξεφύγω σήμερα. Αλλά σκέφτηκα ότι θα σας απογοητεύσω, οπότε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία μέχρι τώρα, όπως και να έχει. Άρχισε το 2000, αρχή του 2013. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός το 2013. Στην αρχή, όταν ο μέτοχος είπε, ο δικός μας μέτοχος, ότι μπορούμε να μετάσχουμε, να σας πω την αλήθεια, η φιλοδοξία μου ήταν να φτάσουμε στο short list. Να είμαστε ένας από τους 3-4 που θα μπούμε μέσα, ώστε αν το πάρει μετά κάποιος, να μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι μαζί του και να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό. Τότε ήταν και το Κατάρ μέσα στο παιχνίδι, οπότε αισθανόσουν ο μικρός. Ευτυχώς το Κατάρ βγήκε από το παιχνίδι, γιατί ήθελε bilateral agreement, δεν ήθελε δηλαδή, να μετάσχει σε διαγωνισμό. Είχαν μείνει άλλοι 2 και εμείς. Ο ένας χρεοκόπησε, μια Ισραηλίτικη εταιρεία, και ο άλλος δεν κατέβηκε. Μείναμε μόνοι μας, ξανακούσαμε τα πάντα γιατί είμαστε μόνοι, αλλά μέσα το πήραμε. Και θέλω να πω το εξής, ότι από τότε, από το 2013, από την αρχή του 2013, το 2014 το πήραμε, υπογράψαμε τη σύμβαση, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά ups and downs. Μερικά τα έχετε διαβάσει, δυσκολίες άπειρες, και αν έχουμε φτάσει εδώ, αυτό σας το λέω πραγματικά από μέσα μου, είναι γιατί είχαμε πάθος και υπομονή που βγαίνουν μόνο αν έχεις πιστέψει σε κάτι πάρα πολύ. Και αυτό το κάτι που πιστέψαμε, μια μικρή ομάδα ανθρώπων είμαστε, έτσι. Λιγότεροι από 10 είμαστε αυτοί που εργαστήκαμε στο ελληνικό, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Μετά αποκτήσαμε και συμβούλους και τα πάντα, αλλά στην αρχή είμαστε πολύ λίγοι. Ήτανε γιατί για μας το στοίχημα δεν ήταν
να κάνουμε κάτι τεχνοκρατικό που θα φέρει τρομερά οικονομικά αποτελέσματα και κάποια στιγμή θα πάρουμε μπόνους ή κάποια στιγμή θα χτίσουμε κάποιες ωραίες αναπτύξεις καλύτερες, ας πούμε, από τα εμπορικά που είχαμε. Ήταν περισσότερο γιατί σε μια εποχή που ακουγόντουσαν παντού κακά πράγματα για τη χώρα μας, πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε, αν γίνει αυτό το έργο, τώρα λέω πια όταν θα γίνει, να κάνουμε κάτι που θα μας βάλει στο χάρτη για καλούς λόγους. Αυτό είναι ένα έργο που όταν αρχίσει θα κάνει τα μάτια όλου του κόσμου και σίγουρα τα ευρωπαϊκά, αλλά και διεθνώς, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, να κοιτάνε εδώ. Και σας το λέω αυτό γιατί θα σας πω ότι οι πρέσβεις των μεγαλύτερων χωρών έχουν έρθει ενδιαφερόμενοι για το πώς εταιρείες από τις χώρες τους μπορούν να μετάσχουν σε αυτό το έργο. Έτσι, μεγάλες εταιρείες, όποιο όνομα θέλετε φανταστείτε, Deutsche Telekom, Samsung, Vodafone, Siemens, εταιρείες που έχουν να κάνουν με waste management, με utilities management, ότι έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το έργο. Γιατί δεν είναι ότι είναι ένα μεγάλο έργο πλευράς επένδυσης, είναι 7 δισεκατομμύρια τα λεφτά που θα επενδυθούν για να αναπτυχθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Χώρια αυτά που θα βάλουν αυτοί που θα αρχίσουν να το λειτουργούν. Αλλά δεν είναι τα 7 δις. Ας πούμε, μια επένδυση σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο μπορεί να είναι 15 δις. Μια επένδυση σε ένα φράγμα, διαβάζεις ότι μπορεί να είναι 10 δις, μπορεί και παραπάνω. Δεν είναι η ποικιλία που έχεις. Είναι ότι ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος θα φτιαχτεί. Αυτό δίνει ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς και εταιρείες και πρέσβεις και πολιτικά πρόσωπα να κάνουν δηλώσεις συνέχεια για το ελληνικό. Έτσι. Και αυτό είναι που μας δίνει και εμάς πάρα πολύ δύναμη και υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε αντιμετωπίσαμε αρκετά εμπόδια. Το να συνδιαλλαγείς με το ελληνικό δημόσιο δεν χρειάζεται σχόλιο. Το να σου λένε ότι θέλουν να προστρέψουν τα αρχαία, αλλά ποια αρχαία, που για να βρεις αρχαία πρέπει να σκάψεις πρώτα. Που να ακούσω ότι θέλουν να προστρέψουν το περιβάλλον όταν πας να φτιάξεις το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης, έχει κάτι το οποίο είναι οξύμορο, έτσι. Αλλά χρειάζεται υπομονή και στο τέλος νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε τόσο κοντά. Ποιο καλοκαίρι. Το 19, έτσι. Έχει ρίσκο η απάντηση, αλλά σας τη δίνω. Και μια και μιλάμε για purpose, για να μην το προσγειώνουμε στα επίπεδα του ελληνικού το purpose, μ' αρέσει να διαβάζω πολύ ιστορία και ψυχολογία. Τα μαθήματα που έχω πάρει είναι ότι, άμα κοιτάξουμε στα αριστερά, υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Όλοι πιστέψαν σε κάτι για πάρα πολλά χρόνια, βασανιστήκανε πολύ να το πετύχουν. Ο πάνω είναι ο Γκάντι, έτσι, ο οποίος μάλιστα όχι μόνο για δεκαετίες ολόκληρες προσπάθησε για την ανεξαρτησία της χώρας του, της Ινδίας, αλλά προσπάθησε και με μη βίαιο τρόπο. Έγινε διάσημος, civil disobedience ήταν στα αγγλικά ο χαρακτηρισμός της προσπάθειάς του, γιατί ποτέ δεν μπήκε σε βία, έτσι. Πόσο πρέπει να πιστεύεις σε κάτι για να πολεμάς επί δεκαετίες, να αποτυχαίνεις και να το κάνεις και χωρίς να σηκώσεις το χέρι σου. Και προφανώς ο άνθρωπος είχε φάγει ξύλο, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς είναι σε μια αίθουσα για να κάνεις παρουσίαση, αλλιώς ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, έτσι, ήταν ηγέτης του κινήματος των μαύρων, πετυχημένος. Κάποιες φορές βοηθάει και το timing για να πετύχεις. Αλλά και αυτός πίστεψε σε κάτι πάρα πολύ. Ο Steve Jobs, άλλο επίπεδο, άλλα πράγματα, αλλά είχε και αυτός κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι στην Αμερική, όταν και η Apple αναδιότανε και η Microsoft. Αυτός είχε κάνει το Graphic User Interface. Αυτός ήταν που εφήβρε, δηλαδή, την γραφική απεικόνηση του λειτουργικού συστήματος των computers. Μέχρι τότε υπήρχε μια μαύρη οθόνη με γραμματάκια που... Ναι. Τα έχω διαβάσει αυτά, δεν τα έχω ζήσει. Οπότε, αλλά όταν του ζητήσανε οι εταιρείες που φτιάχνανε computers, έτσι, η IBM, η Hewlett Packard, η Compaq, να τους δώσει το operating system, αρνήθηκε. Και είπε ότι εγώ αυτό θα το έχω μόνο στα Apple, στα Macintosh. Έτσι λεγόντουσαν τότε τα... Εκεί βρέθηκε ο Bill Gates, ο οποίος είχε τότε δημιουργήσει τα Windows κατά πολλούς αντιγράφοντας το σύστημα του Steve Jobs. Και επειδή αυτός το operating system το έδωσε σε όλους, οι οποίοι είχαν computers, γιατί τότε με αυτά δουλεύαμε, ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους σε ένα σύστημα που είχαν μάθει να δουλεύουν, το computer τους, να βάλουν τα Windows και έτσι τα Windows επικρατήσανε εμπορικά της Apple. Παρόλο ότι η Apple ήταν πιο δημοφιλής, έκανε πιο ωραία πράγματα. Η συνέχεια ήταν ότι επειδή ταλαιπωρήθηκε η Apple οικονομικά, έχασε και τη δουλειά του. Αυτά μόνο στην Αμερική συμβαίνουν, έτσι.
και πήγαινε σε άλλο CEO, τον οποίο εκείνος προσέλαβε, τον βγάλανε, τον διώξανε, αλλά at the end of the day, γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα της πίστης και στο θέμα του μακροχρόνιου οράματος, ξαναγύρισε και την ιστορία την ξέρετε πια. Έτσι, γιατί πίστεψε σε κάτι μεγαλύτερο, γιατί πίστεψε στο πώς να αλλάξει τα πράγματα. Έτσι. Θυμάμαι ότι μια ιστορία που έχω διαβάσει και με έχει αγγίξει πολύ, δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι όταν έκανε το interview στον CEO της Pepsi, που πήγε και μετά τον έδιωξε, το Steve Jobs έδιωξε, και του είπε ότι θέλω να έρθει, του απάντησε ο άλλος, μα είμαι CEO της Pepsi, γιατί να έρθω σε μια εταιρεία που μόλις τώρα αρχίζει. Και του απάντησε, γιατί θέλεις να φτιάξεις καραμελωμένο νερό ή να αλλάξεις τον κόσμο. Αυτό είναι όραμα, έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Όσο για τους τρεις φίλους μας εκεί, τον από πάνω, Bill Gates, Zuckerberg και αυτός είναι ο Dell, εγώ το ξέρω γιατί ήταν από το Austin, και οι τρεις, είμαι στο πανεπιστήμιο, το ξέρω, και καλό κιόλας, αλλά και οι τρεις ήταν dropouts. Απλά γιατί προφανώς κάτι τους κέρδισε παραπάνω από το να μείνουν μέχρι να πάρουν το πτυχίο. Δεν το συνιστώ, απλά λέω ότι, ξέρεις, άμα πιστεύεις σε κάτι... Είναι διπλά αυτά, έτσι, δεν κάνουν διπλά τα μάτια μου. Για τον Τζέρτσιλ δεν είπα, ναι. Να πω και για τον Τζέρτσιλ. Ο Τζέρτσιλ είχε το εξής. Ήταν ο μόνος. Από τα πολιτικά πρόσωπα τα γνωστά, ήταν ο μόνος εκείνη την εποχή. Είναι η εποχή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, που ο Χίτλερ έχει αρχίσει και κάνει αυτά που κάνει, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα το φτάσει στα άκρα. Δεν θα επιτεθεί σε όλους, δεν θα έχει μια τόσο επεκτατική, στρατιωτική πολιτική. Δεν τον άκουγαν όμως, γιατί πολλοί πιστεύαν ότι θα συμβαστούν. Τους κοροϊδεύε κιόλας ο Χίτλερ και πιστεύαν ότι μπορεί να κάνει μια επίθεση, μπορεί να πάρει μόνο την Αυστρία και ούτω καθεξής. Τελικά, rest is history, γιατί ανέλαβε την ηγεσία της Αγγλίας όταν άρχισε ο πόλεμος με την Γερμανία και ήταν αυτός που οδήγησε μια μικρή χώρα, ένα μικρό νησί, έτσι, στο να μην κατακτηθεί ποτέ από τους Γερμανούς και γύρισε όλη την πλάστηκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δεν υπήρχε, πιθανώς θα είχαμε μια άλλη κατάσταση. Γιατί μετά μπήκε η Αμερική, κερδίθηκε ο πόλεμος με τον τρόπο που κερδίθηκε, αλλά καμιά φορά χρειάζεσαι κάποιον που να πιστεύει πάρα πολύ σε κάτι, έτσι, για να κρατήσει θερμοπύλες, σαν το πω, σε ελληνική έκδοση. Αυτό είναι το... Θα φτάσω σε λίγο στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίας, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Εδώ είναι ένα άλλο είδους παράδειγμα. Έγινε 6 φορές, όπως ξέρετε, υποψήφιος, nominated για Όσκαρ, τον πήρε την 6η. Δεν τον άκουσε κανείς ποτέ όμως να διαμαρτυρηθεί, να μπει κάτι πικρόχολο, να. Έτσι. Είναι άλλο είδους παράδειγμα, ξαναλέω. Σας βλέπω με ενδιαφέρον κοιτάτε την εικόνα, θα το αντιλαμβάνομαι. Ωραία, πάμε, γυρίζουμε πάλι στο επιχειρηματικό. Ένα άλλο πράγμα στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ είναι ότι αποκλείεται να ξεφύγεις από τα τετριμένα, μπορεί να πετύχεις, αλλά αν θες να πετύχεις πολύ, σαν επιχείρηση, σαν κράτος, σαν άτομο, πρέπει να ανοιχτείς. Το να ανοιχτείς έχει ορισμένα κακά. Έχει το ότι φεύγεις από ένα επίπεδο ασφαλείας. Δηλαδή, άμα ξέρεις να κάνεις κάτι και συνεργαστείς με μια ξένη εταιρεία, πάνω να πει ότι θα δεχτείς κάποια αμφισβήτηση, θα συμβιβαστείς σε κάποια πράγματα. Γιατί πάλι να μην ξαναπαρουσιάσω μια ωρεοποιημένη εικόνα, όταν συνεργάζεσαι πρέπει και να συμβιβαστείς. Έτσι, αλλιώς θα σπάσεις. Αλλά στο τέλος αποκτάς άλλες εμπειρίες. Και ανοίγεσαι σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από το δικό σου. Ειδικά σε μια χώρα όπως η δικιά μας, που είναι μικρή, το μέγεθος μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτή τη στιγμή. Μόνο το να βγεις προς τα έξω θα σε οδηγήσει σε μεγαλύτερα πράγματα. Αυτό είναι το νόημα. Και αν θέλετε να φύγω από το επίπεδο μιας επιχείρησης, μιας ελληνικής επιχείρησης, της Λάμδα, και πάμε σε κάτι πιο διεθνές, σε παραδείγματα. Μεγάλα, σε παραδείγματα που έχουν κρατήσει πολλά χρόνια, σε παραδείγματα χωρών εννοώ. Θα σας πω δύο παραδείγματα και δύο άλλα αργότερα. Η Σιγκαπούρη είναι κάτι που εμένα με εξτασιάζει. Είναι ένα νησάκι πολύ μικρό, είναι εκεί που τελειώνει η Χερσόνησος της Μαλαισίας. Έγινε ανεξάρτητο το 1965 με πολύ αντίξωες συνθήκες. Είχε πολύ μικρό πληθυσμό, δεν είχε κανένα φυσικό πλούτο. Έτσι. Είχε έναν πληθυσμό που αποτελείται από Ινδούς, από Κινέζους κυρίως, από Μαλαίοι, όπως λέγονται οι τοπικοί. Αγράμματοι περισσότεροι, φτωχοί και με διαφορετικές θρησκευτικές πεπιθήσεις. Έτσι. Δηλαδή, ένα κατάλληλο μείγμα για έκρηξη, κοινωνική, οποιοδήποτε είδους. Εκεί η νορμάλ απάντηση είναι κλείνομαι, βάζω δασμούς, δεν αφήνω προϊόντα να έρθουν κλπ. Έκανε το αντίθετο ο πρωθυπουργός τους τότε. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δικτάτορας ήταν, αλλά ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος με την έννοια ότι
η μία πλευρά ήταν η πολύ κακή. Η άλλη ήταν ότι άνοιξε το νησί στον έξω κόσμο, έφερε πολυεθνικές, έφερε expats, προσπάθησε να το κάνει όσο πιο όμορφο το νησί και όσο πιο εύκολο για κάποιον να δουλέψει. Αποτέλεσμα έχει γίνει παγκόσμιο τουριστικό και οικονομικό κέντρο. Δηλαδή είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ένα τόσο μικρό νησάκι. Έτσι. Που δείχνει τι μπορείς να κάνεις άμα ξεφύγεις από τα όρια και έχεις την αυτοπεποίθηση να νικήσεις τις ανασφάλειές σου και να πεις ότι θα πάω. Άλλο ωραίο παράδειγμα που μου αρέσει είναι η Εστονία. Η Εστονία είναι μία από τις χώρες που ανεξαρτοποιήθηκαν μετά το σπάσιμο της Σοβιετικής Ένωσης. Ταλαιπωρήθηκε αυτή όπως πολλές άλλες χώρες, αλλά ήταν η μόνη από όλες αυτές τις ex-Soviet που από τη μία άνοιξε στον έξω κόσμο, έφερε επιχειρήσεις, έχει γίνει απόλυτα ψηφιακή χώρα. Έχει αυτό που λέμε e-residence, δεν σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω ότι κινητοποίησε πάρα πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο στο να κάνει δική του επιχείρηση. Το έκανε πάρα πολύ εύκολο σε νέα άτομα, σε όλο τον κόσμο, να κάνει επιχειρήσεις και κυρίως στον ψηφιακό τομέα, σε ψηφιακή τεχνολογία. Το Skype, ας πούμε, το έχουν κάνει εκείνοι, έτσι δεν το κάνει η Microsoft το αγόρασε. Και γενικώς είναι ένας οργασμός ψηφιακών επιχειρήσεων, είναι μία, τη λένε Silicon Valley της Ευρώπης. Και είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Μια μικρή χώρα που κατόρθωσε μέσα σε 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή, να έχει μισθούς μεγαλύτερους από ό,τι έχουμε στην Νότια Ευρώπη. Από ό,τι έχει Ιταλία, από ό,τι έχει Ισπανία, από ό,τι έχει Ελλάδα. Έτσι. Και ξεκινήσανε από πάρα πολύ κακή αφετηρία. Τι άλλο έχουμε. Πάμε στην τρίτη ενότητα. Και είναι κάποια τελευταία πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το ένα είναι ότι πιστεύω ότι η διαφορά μεταξύ management και leadership είναι το ένα είναι μια διαχείριση πραγμάτων. Δεν το υποτιμώ, γιατί χωρίς τη διαχείριση βουλιάζεις. Αλλά πάλι το βήμα προς τα μπρος είναι ειδικά στην εποχή που ζούμε και θα σας πω γιατί το πιστεύω αυτό. Όλο και περισσότερο το να μπορέσεις να εμπνεύσεις κάποιους να κάνουν ένα μεγαλύτερο βήμα μπροστά. Το μεγαλύτερο βήμα μπροστά κάποιες στιγμές μπορεί να έχει και λίγο κενό. Έτσι. Άρα πρέπει να πιστεύεις σε κάτι πολύ για να κάνεις το βήμα μπροστά. Και όταν είμαι vision, για να μην τα αεροποιούμε για μια ακόμη φορά, ναι μεν μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, να κάνει ένα όνειρο πραγματικότητα. Κάποιες φορές όμως, ξέρετε, και να μην σας πω τις περισσότερες, μπορείς να έχεις και πολύ κακά αποτελέσματα, γιατί πάλι υπάρχει ρίσκο και το vision προϋποθέτει κάτι, μάλλον μπορεί να οδηγήσει σε κάτι μεγάλο, αλλά όσο πιο μεγάλο πράγμα κυνηγάς, τόσο και καμιά φορά πιο άσχημα μπορεί να σκάσεις και να πέσεις. Άρα, που καταλήγουμε εδώ, να πούμε ότι είναι θέμα judgment. Έτσι. Και το judgment είναι κάτι που γράφεται στα βιβλία, δεν είναι textbook. Χτίζεται από πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ είναι που λέω, που πάω στο επόμενο κομμάτι, που λέω ότι τι μπορεί να κάνει μια επιχείρηση να αποκτήσει καλύτερο judgment. Και λέω επιχείρηση γιατί σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ναι, μπορεί να εμπνεύσει, ναι, αλλά σίγουρα είναι το teamwork. Για έναν απλό λόγο, γιατί σπανίως θα δεις ένα μυαλό να είναι καλύτερο από 20 μυαλά. Σπανίως θα δεις κάποιον που θα λέει τα δικά του να είναι τόσο creative όσο το να ανοίξει το μυαλό και τη δημιουργικότητα πολλών ανθρώπων. Για να το πετύχεις όμως αυτό, δεν μπορεί να το κάνεις όταν ο άλλος φοβάται να μιλήσει. Δεν μπορεί δηλαδή να μανατζάρεις με έναν παλιό ιεραρχικό τρόπο σε μια εποχή που τη διαφορά την κάνει η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας, εγώ έχω φανταστεί το δικό μου, γιατί θυμάμαι όλα τα βήματα μέχρι εδώ, αλλά ακόμη και σήμερα, πώς μπορείς να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί, πώς μπορείς να σκεφτείς κάτι καινούριο, όταν σκέπτεσαι ότι αυτό που θα πω μπορεί να είναι λάθος και θα τιμωρηθώ γι' αυτό. Ή θα δεχτώ κάτι επικριτικό, ή ακόμη και μια αποδοκιμαστική ματιά. Πρέπει να είμαστε σε μια άλλη εποχή. Δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι θα έχουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες να δουλέψουν εκτός επιχείρησης. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί αυτό δίνει δύναμη στον καθένα από εμάς. Να έχει όλο και μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια του, να αξιοποιήσει το ταλέντο του, να κάνει αυτό που του αρέσει. Υπάρχουν πολλοί freelancers παντού και θα υπάρχουν όλο και περισσότεροι. Δεν σημαίνει τόσο πολύ ακόμη εδώ, λόγω των θεμάτων μας, λόγω της αγοράς που έχουμε, λόγω, αλλά σημαίνει όλο και πιο πολύ στον κόσμο. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει στο να κάνουμε τους ανθρώπους να θέλουν να εργαστούν κάπου γιατί τους αρέσει. Γιατί θέλουν, γιατί μπορούν να βγάλουν δημιουργικότητα. Και όχι γιατί τους επιβάλλουμε κάτι. Αυτό νομίζω έχει ημερομηνία λήξης. Και βλέπουμε κάποια δείγματα ήδη σε χώρες που ξέρετε, το κάνουν αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα που μου έρθει στο μυαλό,
που λέει κάτι αντίθετο για τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη έκανε όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα από το 65 και μετά, και εδώ τα τελευταία 10 χρόνια αντιμετωπίζουν ένα αντίθετο πρόβλημα. Επειδή ήταν μια κοινωνία πάρα πολύ πειθαρχημένη. Έτσι, γιατί είπαμε ότι καλός αυτός, αλλά είχε και μια δικτατορία κατ' ουσίαν. Και επίσης είχαν ένα σύστημα το οποίο εκπαίδευε τους ανθρώπους. Τα παιδιά δουλεύαν πάρα πολύ σκληρά. Οι γονείς ήταν από πάνω τους, πρέπει να πετύχετε καταπληκτικά. Βγαίνουν πρώτοι σε όλα τα τεστ, έτσι, σε πίζα τεστ, τα πάντα. Από την άλλη μεριά, αυτό δεν δημιούργησε πολύ δημιουργικότητα και καινοτομία. Και τώρα που ο κόσμος αλλάζει και πάει όλο και πιο πολύ στο να βρούμε κάτι καινούριο, όλο και πιο πολύ δημιουργικότητα, όλο και πιο πολύ artificial intelligence και όλα αυτά που θα έρθουν, τους έχει κάνει να καταλάβουν ότι καλά τα science, τα courses, καλά τα math, καλά όλα αυτά που κάνανε, αλλά εδώ χρειάζονται και πιο πολύ liberal arts για να αφήσει το μυαλό να δουλέψει πιο ελεύθερα σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Το άλλο είναι το επίπεδο που σας είπα πριν. Να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο κάποιος να αισθανθεί ελεύθερος να μιλήσει, να κάνει, να πειραματιστεί και να αποτύχει, έτσι. Τελειώνω. Εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα από τα βάθη της ιστορίας μέχρι σήμερα ανοχής, ανεκτικότητας και. Και όταν λέω ανοχής, εννοώ στη διαφορετικότητα. Έτσι, διαφορετικότητα με οποιοδήποτε είδος θέλετε. Κάποτε είχαν ένα χρυσό αιώνα, το μεταξύ 1600 και 1700, γιατί δεχόντουσαν όλους τους θρησκευτικά διωγμένους. Εκεί πήγαν οι Εβραίοι, τους είχαν διώξει από την Ισπανία, εκεί πήγαν οι Προτεστάντες που διώχναν από τη Γαλλία και το καθεξής. Αυτό όμως τι έδειχνε, ότι μπορούσαν εκεί να πάνε άνθρωποι να εκφραστούν ελεύθερα, να πιστέψουν και να εξασκήσουν τα πιστεύω τους, όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και πολιτικά. Και τους οδήγησε να έχουν ένα χρυσό αιώνα. Και τώρα είναι μια χώρα που έχει πετύχει δυσανάλογα σε σχέση με το μέγεθός της, έτσι. Γιατί και αυτοί έχουν ανεκτήσει τον κόσμο. Πιστεύω πάρα, πάρα πολύ στο diversity και στη διαφορετικότητα. Είναι ό,τι χειρότερο να κλείνει, κατά τη γνώμη μου πάντα, να κλείνει στον κόσμο σε οτιδήποτε διαφορετικό. Ας πούμε στις επιχειρήσεις, θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Ένα που έχω δει είναι πώς καμιά φορά κοντράρεται το πιο structure κομμάτι των ειδικοτήτων. Άνθρωποι που έχουν πιο πολύ οικονομικό background ή background μηχανικών, με ανθρώπους που προέρχονται από το marketing τη διαφήμιση. Και το λείπεις αυτό συνέχεια. Και είναι κακό. Γιατί άμα δεν είσαι και τα δύο, you will fail. Ή θα είσαι mediocrity, να μην πω fail. Εδώ είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας που τα τελευταία 15 χρόνια έχει κάνει πάρα, πάρα, πάρα πολλά στον τομέα της τεχνολογίας και των startups. Αφήνω τα γεωπολιτικά στην άκρη. Μιλάμε μόνο, είναι η πεποίθησή μου ότι μπορεί να παίρνει το καλό από κάθε τι. Υπάρχουν και πολλά κακά, αλλά τα αφήνω έξω. Εδώ είναι η Ιερουσαλήμ, είναι το Ισραήλ. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει θριαμβεύσει στο επίπεδο της τεχνολογίας. Έχει κάνει άπειρα startups. Είναι κυρίαρχη στο cyberspace, είναι στη technology. Και έχω διαβάσει αρκετά για αυτούς. Και είναι μια χώρα λέει, που διέπεται από μια τάση στο να αμφισβητούν το παραδοσιακό thinking. Όχι να το βγάζουν άχρηστο, απλά δεν θα έρθει να σου πει. Α, επειδή είσαι ο CEO, αξίζει αυτό που είσαι και δεν σε ρωτάω τίποτα, θα αμφισβητήσει αυτό που του λες. Με την έννοια τη συζήτηση, έτσι. Όχι, θα αμφισβητήσει, θα πετάξει έξω. Και αυτό είναι καλό, γιατί αυτό δημιουργεί σκέψη. Δημιουργεί αντίλογο και ο αντίλογος at the end of the day σε πάει μπροστά. Και επίσης είναι μια χώρα που έχει προάγει πάρα πολύ την επιχειρηματικότητα με την έννοια της επιχειρηματικότητας, όχι σε επίπεδο μικρής επιχείρησης, όσο σε επίπεδο να σκέφτονται λύσεις για το πώς μπορούν να κάνουν κάτι πιο καλά και πιο χρήσιμα. Ένα από τα τελευταία που επίσης έχω δει να συμβαίνει πάρα πολύ είναι ότι αν το σκεφτείτε, και γι' αυτό έχω και το παράδειγμα του το αθλητικό, αυτή είναι η πρωταθλήτριά μας η Στεφανίδη, είναι αθλητές, αν το σκεφτείτε, που κάνουν παγκόσμια ρεκόρ ξανά και ξανά και ξανά. Έχουν τρομερές δυνατότητες και ταλέντο και προσπάθεια, αλλά όταν πάνε στους μεγάλους αγώνες δεν μπορούν να πάνε το χρυσό. Και είναι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ παγκόσμιο ρεκόρ και παίρνουν κατά εξακολούθηση τους μεγάλους αγώνες, που κρύβει από πίσω κάτι άλλο, που το παρομοιάζω με αυτό που λέγαμε για IQ κλπ. Δεν είναι τελικά μόνο το ταλέντο ή προφέρω το IQ, είναι τι βγάζεις από μέσα σου, είναι η ψυχή που έχεις. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν κατορθώσει το στρες που όλοι έχουμε, για διάφορους λόγους, να το μετατρέψουν σε θετική ενέργεια. Δηλαδή η αδρεναλίνη που παράγεται προφανώς κάνει και εκείνη την ημέρα μας στάνε σίδερα. Και είναι άλλοι που προφανώς αυτό τους λυγίζει. Έχουν όλο το ταλέντο, έχουν δουλέψει τρομερά σκληρά, αλλά κάτι γίνεται και στον αγώνα. Και αυτό το βλέπεις ξανά και ξανά και ξανά. Και το βλέπεις και σε επιχειρήσεις ξανά και ξανά. Και το βλέπεις παντού. Αυτό σας έλεγα για το teamwork. Επίσης το έχω δει πολλές φορές. Άμα δεν εκμεταλλευτούμε το μυαλό και τη διαφορετική σκέψη πολλών που έχουμε δίπλα μας,
νομίζω ότι θα έχουμε χειρότερα αποτελέσματα για μας. Το τελευταίο είναι ότι είμαστε σε μια εποχή εξελίξεων, τις οποίες τις ζούμε πια, δεν θα έρθουν στο μέλλον, έχουν έρθει. Είτε αυτό λέγεται artificial intelligence, είτε λέγονται εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία. Δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε για το evolution, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε ride, γιατί αλλιώς μένεις πίσω. Να το σταματήσεις δεν μπορείς, πρέπει να διαλέξεις εάν θα το πάρεις υπέρ σου ή αν θα σε αφήσει πίσω του. Αλλιώς είναι στρουθοκαμιλισμός. Φωτογραφία. Περιμένω να συζητήσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και αυτή ήταν η παρουσία σας.